Όμως έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε συνάδελφοι. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Έχουμε υποχρέωση να αντισταθούμε μαζί τους για την επόμενη ζωή που έρχεται. Και είναι υποχρέωση ιερή αυτή. Δεν έχει να κάνει μόνο τα κλεμμένα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις συντάξεις που μας κλέψανε. Δεν έχει να κάνει με τα αποθεματικά μας μόνο. Έχει να κάνει και με τα παιδιά μας, συνάδελφοι. Βλέπετε τι γίνεται. Με συλλογικές συμβάσεις, με όλα αυτά. Με διαδικασίες ηλεκτρονικών ζητημάτων που μπαίνει να κάνουν για την απεργία και τρίχες κατσαρές δηλαδή. Τα ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε τόσα χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι ο στόχος δεν είναι κανένας άλλος από το να κλείσουν το στόμα στους συναδέλφους ή στους ανθρώπους που βγαίνουν στον δρόμο να διεκδικήσουν αυτά τα αυτονόητα ουσιαστικά. Τα είπα όλα με δικά μου λόγια, συνάδελφοι, και τελειώνω στο ότι δεν είναι μόνο υποχρέωση, είναι και ανάγκη να είμαστε συνεχώς στον δρόμο. Εμείς στο Μαραθώνιο θα το συνεχίσουμε. Δεν φτάνει να λέμε μόνο τη διαδικασία της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, γιατί πίσω από τον νόμο Κατρούγκαλου υπάρχει ο τρίτος πυλώνας, δηλαδή η πλήρης ιδιωτικοποίηση και της υγείας, που ουσιαστικά στον νόμο Κατρούγκαλου οι δύο πυλώνες είναι ήδη μέσα. Άρα ποιος συμφέρει από τις κυβερνώντες να το καταργήσει? Το συμφέρει λοιπόν ουσιαστικά να το περπατήσει σε πλήρη ιδιωτικοποίηση. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο βομβαρδισμός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των μεγάλων καναλιών, γιατί στην επαρχία κάτι δείχνουν, δεν είναι τυχαίος ότι δεν δείχνουν τίποτα. Δεν είναι τυχαίος ότι δεν λένε κάτι, ούτε για τις συγκεντρώσεις, ούτε για τις θέσεις μας, ούτε για τίποτα. Δεν λένε τίποτα. Απλά φτιάχνουν το προφίλ συγκεκριμένων νομοσχεδίων που τελικά καταρακώνουν τη ζωή τη δικιά μας, των παιδιών μας και των γονιών μας. Άρα λοιπόν, συνάδελφοι, δεν χρειάζεται να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Ο καθένας από εμάς την επόμενη φορά που θα είναι πάρα πολύ κοντά, γιατί ο μαραθώνιος του αγώνα συνεχίζεται, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 ακόμα για να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι όχι μόνο δεν τολμάμε, όχι μόνο δεν σταματάμε τον αγώνα, όχι μόνο μπαίνει ζήτημα ότι επειδή πήραμε τον μπαστούνι δεν θα είμαστε στον δρόμο, να τους δείξουμε ότι το διεκδικούμε, το απαιτούμε και θα το πάρουμε. Ευχαριστώ, συνάδελφε.